Κώστας Νικολακόπουλος. Χαίρετε. Τάσο, τι κάνεις? Καλά είμαι. Εσύ? Τι να κάνουμε, είμαστε σε περίοδο εξελίξεων, κάτι πρωτοφανές. Ναι. Όχι, πρώτη φορά ξανασυμβαίνει στον Ολυμπιακό. Ας το πούμε όχι πρωτοφανές για τον Ολυμπιακό, σε περίοδο εξελίξεων. Έχουμε πει από το νωρίς ότι ο Ολυμπιακός συμφώνησε, σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί επίσημα κάτι, συμφώνησε με τον Μεντιλίμπαρ για να αναλάβει τεχνική ηγεσία της ομάδας άμεσα. Περιμένουμε την αφιξή του στην Αθήνα. Από την Ισπανία υπάρχει μια πληροφορία ότι θα έρθει το Σάββατο. Στον Ολυμπιακό λένε ότι αυτό που μπορούμε να πούμε ότι τη Δευτέρα ο νέος προπονητής θα είναι στο Ρέντι, χωρίς να αναφέρουν καν το όνομα, δεν θέλουν. Ναι, okay. Άρα, αν είναι τη Δευτέρα στο Ρέντι, θα κάνει ντεμπούτο με Φερεντσβάρος. Σωστά, ναι, ναι. Θα κάνει ντεμπούτο με τη Φερεντσβάρος την Πέμπτη. Ευρωπαϊκό ντεμπούτο σε ένα μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού, πολύ κρίσιμο κλπ. Ναι, έμπειρος προπονητής, το ξέρουμε τόσα χρόνια όλοι στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Έφτασε και πήρε το... Και ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ναι, το περασμένο Μάιο. Περιμένουν στον Ολυμπιακό πραγματικά να τη βοηθήσει την ομάδα και να τη βγάλει με την εμπειρία του και με τις γνώσεις του από την δύσκολη θέση την οποία ατυχώς βρίσκεται. Είναι μια αγορά αυτή η ισπανική που ο Ολυμπιακός την τιμά ιδεόντως, γενικά την ιβηρική. Μπράβο. Είναι κάπως αναπόφευκτο θα έλεγα, γιατί όταν έχεις μια ομάδα που έχει μέσα 15 ισπανόφωνους και πορτογαλόφωνους, πορτουγκέζους που λέω εγώ, ναι. Τι να πάρεις δηλαδή, ναι. Ολλανδό προπονητή θα πάρεις? Δεν θα πάρεις, αλλά τον έφερες. Ναι, τον έφερες. Τέλος πάντων, είναι μια ιστορία, ας την αφήσουμε λίγο. Εντάξει, okay. Ναι, δεν είχαμε μιλήσει μαζί χτες, Όχι. Νομίζω ότι όσοι με άκουσαν χθες το βράδυ είχαν καταλάβει ότι δεν επρόκειτο να... Δεν θα φτουρήσει. Ναι, δεν θα έχουμε γάμο. Ναι. Όσο διακριτικός μπορεί να ήμουνα. Ναι, okay. Όσοι κατάλαβαν, κατάλαβα. Το είχαν αντιληφθεί όλοι. Τώρα... Προσωρινά θα είναι στην ομάδα, στον πάγκο, ο Σωτήρης Σιλαϊδόπουλος, προπονητής της πολύ καλής αυτής K19 του Ολυμπιακού. Στον πάγκο λέμε τον Όφη, θα είναι αυτός και θα δούμε και τις επιλογές αύριο της αποστολής, εκτός και αν το πάει τελευταία στιγμή, τα αφήσει για το Σάββατο. Πάντως, ποιους δεν υπολογίζουμε? Δεν υπολογίζουμε τον τιμωρημένο Ντόι, τους τραυματίες Ελαράμπι Ζέλσον και τον Ρέτσο... Ερωτηματικό. Το Ρέτσο 90%. Ναι, κατά 90% okay. Δεν υπολογίζουμε ούτε το Ρέτσο. Άρα με τι δίδυμο θα πάμε στα στόπερ, με Κάρμο και Βέζο? Ο άνθρωπος ακόμα αύριο, πρώτη φορά αύριο θα είναι στο... Τι να σου πω, πες μου, αύριο θα είναι στον πάγκο, τι να σου πω. Ναι. Εικάζω ότι θα πάει με τον για να μην είναι δύο αριστεροπόδαροι, δηλαδή ο Κάρμο και ο Άμπι. Με Κάρμο Βέζο. Η Κάρμο, θα πω ότι με τον Κάρμο και το Βέζο, ναι. Έτσι εικάζω. Βεβαίως υπάρχει και ο Μπιανκόν, τον οποίο ο προηγούμενος προπονητής δεν υπολόγιζε. Δεν θα μου κάνει έκπληξη. Δηλαδή ο Μπιανκόν είναι στην ομάδα μήνες, ο Βέζο είναι μια εβδομάδα. Τι να σου πω. Ναι. Τι όντως. Να σου πω. Μάλιστα. Μη φέρει τον Κουτσίδη από τον Ολυμπιακό Β' να λες. Ναι, που τον ξέρει καλύτερα. Μη φέρει τον Κουτσίδη που είναι καλύτερος από όλους. Τέλος πάντων. Σήμερα είχαμε και το μνημόσυνο, μια δύσκολη... Βεβαίως. Το είπα και στην αρχή. Ο Ολυμπιακός τιμάει τα... Νομίζω πιο δύσκολη μέρα της... ιστορίας του οργανισμού. Έτσι πάντα τιμάει τα θύματα, τα παιδιά αυτά που έφυγαν, τους ανθρώπους που έφυγαν, τόσο άδικα, και οι οικογένειές τους, βεβαίως πάντα εκεί, μετά από τόσα χρόνια κοντεύει, σε λίγα χρόνια φτάνουμε μισό αιώνα, πραγματικά είναι απίστευτο πώς πέρασε
Πώς περνάνε τα χρόνια πραγματικά, δηλαδή μισός αιώνας είναι απίστευτο. Εγώ το θυμάμαι σαν χτες, ας πούμε. Ναι. Πραγματικά το θυμάμαι σαν χτες. Μάλιστα. Περνάνε και τα δικά μας χρόνια, ναι, παραλλήλως. Ναι, μεγαλώνουμε και εμείς. Παραλλήλως. Mm-hmm. Να πούμε ακόμα για τον... για τον προπονητή τον καινούριο Μεντιλίμπαρ. Ότι το Μεντιλίμπαρ, ναι, ότι οι πληροφορίες από την Ισπανία λένε ότι η συμφωνία που έχει κάνει είναι για 4 μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος σεζόν. Α, ναι. Από τον Ολυμπιακό δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο, τονίζεται ότι η συμφωνία θα είναι μεγαλύτερη. Επίσης από την Ισπανία πάντα λένε ότι θα είναι το Σάββατο στην Αθήνα, κάτι που επίσης δεν επιβεβαιώνεται από τον Ολυμπιακό. Είναι... ρωτάει ένας φίλος εδώ αν επικοινώνεις Ολυμπιακός, ρώτησε τέλος πάντων για το Μεντιλίμπαρ το Βαλβέρδε. Έχεις τέτοια πληροφόρηση? Δεν έχουμε μια τέτοια εικόνα, αλλά δεν το αποκλείουμε. Δεν το ξέρουμε δηλαδή, αλλά δεν, ναι, το αποκλείουμε. Δεν είναι βάσκοι και οι δύο τους είναι, ναι, ναι, ακριβώς. Υπάρχουν πράγματι κοινές επαφές. Mm-hmm. Ανάμεσα στο σύλλογο και στον προπονητή. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο, μπορούμε να πούμε. Τώρα τι ακριβώς έγινε και αν και αυτό, αυτό θα το δούμε στην συνέχεια. Ας έρθει πρώτα ο προπονητής, γιατί, ναι, ο προπονητής υπάρχει μόνο όταν ανακοινώνεται, όπως είναι οι μεταγραφές. Σωστά. Έτσι είναι και ο προπονητής, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Είναι μια δύσκολη συγκυρία αυτή για τον Ολυμπιακό. Είναι λίγο αμήχανη η όλη τέτοια, με τόσες, ναι, αλλαγές προπονητών, τόσες αλλαγές παικτών. Έφυγε ένας προπονητής που είχε φέρει 8 παίχτες ο ίδιος, Γενάρη μήνα. Ναι. Μόλις σήμερα, γιατί ξεχάσαμε να πούμε τη λεπτομέρεια ότι απολύθηκε, ότι μάλλον λύθηκε η συνεργασία, να το πούμε, τον Καρβαλιάλ. Όπως ανακοινώθηκε με τον Καρβαλιάλ. Αλλά το ποδόσφαιρο τα έχει αυτά. Ο Ολυμπιακός είναι μια δύσκολη ομάδα, το ξέρουμε, όλοι το ξέρουν, και αυτοί που έρχονται και αυτοί που φεύγουν. Και Καρβαλιάλ, Διμινάκη, και πρέπει δύο μήνες, είναι και κάτι μέρες, και πρέπει να μπορέσει με έναν τρόπο η ομάδα να σηκώσει κεφάλι, και θεωρεί προφανέστατα ο σύλλογος ότι με άλλο έναν κατά κάποιο τρόπο σοκ, αυτή τη φορά με έναν άλλον προπονητή, ο οποίος είναι και το μεγαλύτερο, προέρχεται από ένα από τα κορυφαία, ίσως δύο, μαζί με το αγγλικό πρωταθλήματα στην Ευρώπη, με την εμπειρία που έχει, μπορεί να τα καταφέρει, και με τη στήριξη που θα έχει σίγουρα και από τον Κοβάσεβιτς, που όπως και αν το κάνουμε δεν είναι τυχαίο το ότι με το που ήρθε έφερε ένα προπονητή από την Ισπανία, γιατί εκεί κυρίως είναι ο χώρος δράσης του Κοβάσεβιτς, αναθλητικού διευθυντή. Ναι. Την Ισπανία, εκεί που παίζε χρόνια, στη Real Sociedad, Βάσκη και ομάδα επίσης. Σωστά. Βάσκος και αυτός που έρχεται, δεν είναι όλα αυτά τυχαία, είναι ένα παζλ. Ναι. Θα τον στηρίξει, θα τον στηρίξει τον προπονητή, πιστεύω, όχι πιστεύω, είμαι βέβαιος, και ο Κριστιαν Καρεμπέ, που είναι πλέον κοντά, πιο κοντά στην ομάδα, και στα επίκεντρα των αποφάσεων, ναι, και στην καθημερινότητα της ομάδας, και πάνω, ναι, απ' όλα βέβαια ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος δείχνει με όλες αυτές τις κινήσεις ότι ο Ολυμπιακός δεν τα παρατάει ποτέ. Αυτά μπορούμε να πούμε σε αυτή τη φάση. Ωραία. Ελπίζω να μην ξεχάσαμε τίποτα, τόσα που έχουμε. Όχι. Αλλά θα τα αμερώταγες άμα ήταν. Αυτά. Ωραία. Να είσαι καλά, Κώστα μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ακούσαμε και τον Κώστα Νικολακόπουλο.